Ακόμα και με παρετήσεις προειδοποιούν οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Αν δεν σταματήσουν οι μετακινήσεις παθολόγων από το νοσοκομείο της Καβάλας προς το νοσοκομείο της Ξάνθης. Μάλιστα, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών για τον λόγο αυτό εξέδωσε ανακοίνωση κατά της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις για τις αποσπάσεις. Αλλά δεν μονιμότερο του προσωρινού στην Ελλάδα τελικά, γιατί αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για 4-5 μήνες και έχουμε φτάσει πια στο μήνα Μάιο. Σήμερα το πρωί δόθηκε ξανά, αυτό είναι μια νεότερη εξέλιξη, δόθηκε ξανά μια αντίστοιχη εντολή για να μεταβούν πάλι το μήνα Μάιο παθολόγοι στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι αποφάσεις διοικήσεων. Ναι. Και είναι αποφάσεις πάρα πολύ εύκολες. Δυστυχώς είναι, το συναντάμε και εντάξει, αν υπήρχε και μια δικαιολογία εντός εισαγωγικών τον καιρό της πανδημίας που ζούσαμε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται να συνεχίζονται. Τεινάζεται στον αέρα κατευθείαν όλο το εφημεριακό πρόγραμμα των παθολογικών κλινικών, τεινάζονται στον αέρα τα τακτικά τους ιατρία, για να μην πω φυσικά, γιατί δεν είναι καθόλου αμεληταίο, ο οικογενειακός προγραμματισμός του κάθε γιατρού και το που θα βρίσκεται για τις επόμενες μέρες. Και το που θα εργάζεται, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Και σε κάθε περίπτωση το νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ λειτουργεί ως περιφερειακό, δεν είναι δυνατόν να δανείζει και προσωπικό στα υπόλοιπα νοσοκομεία, ενώ όλοι οι ασθενείς στρέφονται προς το νοσοκομείο της Καβάλας και καταφεύγουν εκεί. Μόνο τον τίτλο έχει, γιατί αν ήθελε να είναι πραγματικά να το έχουν περιφερειακό νοσοκομείο, το προσωπικό θα έπρεπε να είναι διπλάσιο από αυτό που είναι τώρα. Ναι. Και αν θέλανε λοιπόν τόσο πολύ να έχουν την άνεση να μοιράζουν γιατρούς αριστερά-δεξιά. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Έτσι. Η λύση δεν είναι. Γιατί υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας του ασθενούς. Mm-hmm. Οι ασθενείς του νοσοκομείου, από το οποίο αποσπάται ο γιατρός, πάβουν να έχουν τις σωστές συνθήκες αντιμετώπισης, γιατί αντιμετωπίζονται από μια κλινική προστελεχωμένη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο γιατρός αυτός θα πάει να εφημερεύσει σε ένα άγνωστο εργασιακό περιβάλλον. Θα χρειαστεί να λάβει αποφάσεις. Επιπλέον δεν είναι τόσο ξύμορο, διότι ξεκινάει η θερινή περίοδος. Με ίδιο με νόμο που ψήφισε. Οι ίδιοι της ηγεσίας του Υπουργείου δίνονται κίνητρα, ναι, στα γιατρούς και νοσηλευτές, ναι, για την περίοδο τη θερινή, την τουριστική περίοδο, να πηγαίνουν με έξτρα αμοιβή γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία αυτά που βρίσκονται σε τόπους τουριστικούς. Μία απόφαση που αφορά με μετακίνηση γιατρού το Μάιο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ξεκινάει και η τουριστική περίοδος, έτσι, που ο πληθυσμός του νομού Καβάλας διπλασιάζεται. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν αφήνουν πίσω δύο τέτοιες παθολογικές κλινικές και παρέχουμε γιατρούς, οδηγία δίνεται, να αδειάσουμε ακόμα περισσότερο. Έτσι. Είναι δυνατόν λοιπόν εμείς που θα έπρεπε κανονικά να δεχόμαστε προσωπικό, να στέλνουμε προσωπικό σε άλλα νοσοκομεία? Εντελώς οξύμορο αυτό που συμβαίνει. Είναι εντελώς οξύμορο. Δηλαδή εντός εισαγωγικών, εντάξει, έχουμε την τύχη. Τι τύχη, έτσι, γιατί από τύχη έγινε. Να έχουμε αυτή τη στιγμή δύο σχετικά καλά στελεχωμένες παθολογικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις διαλύσουμε. Τεράστια τουριστική κίνηση. Το οποίο κεντρικά αυτό φαίνεται να το αγνοούν. Δεν είναι ο νομός, δεν είναι αντίστοιχος με τους όμορους νομούς. Μιλάμε για διπλάσιο κόσμο το καλοκαίρι. Διπλάσιο. Χρειάζεται στήριξη, δεν χρειάζεται αποδυνάμωση. Αν κάτι θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να στηριχθεί το νοσοκομείο αυτό και όχι να αποδυναμωθεί. Τώρα. Πολύ δε περισσότερο τώρα που ξεκινάει η θερινή περίοδος, ήδη ξεκίνησε και φαίνεται το αποτέλεσμα της έναρξης της τουριστικής περίοδου, φαίνεται στην προσέλευση. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Πολύ σωστά διαμαρτύρονται. Πάρα πολύ σωστά διαμαρτύρονται και η Ένωση Γιατρών και φυσικά και οι παθολόγοι. Και οι παθολόγοι τώρα, έτσι αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου εξέρχεται από μία περίοδο πανδημίας, εξαντλημένη και εργασιακά και ψυχολογικά θα έλεγα, έτσι. Αντί λοιπόν να στηριχτεί όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος έβαλε πλάτη για να κρατηθεί όρθια η κοινωνία τον καιρό της πανδημίας, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να τον απαξιώνουμε, να τους θεωρούμε ότι είναι κάποιοι γυρολόγοι γιατροί με κάτι βαλίτσες, που τους δίνουμε οδηγίες, πήγαινε στον ένα νομό, μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια ιστορία η οποία τίνει να παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Είχαμε παλαιότερα μετακινήσεις καρδιολόγου στην Ξάνθη.